καλό. Αφού έτσι αλλιώς την Τρίτη είναι το περιφερειακό, άρα υπάρχει χρόνο. Μόνο μια παράκληση, εφόσον είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή, παρακαλώ όσους έχουν κάποια θέση, οποιαδήποτε θέση, είτε είναι πολίτες, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι φορείς, είτε είναι βουλευτές που είναι εξαφανισμένοι, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι περιφέρεια, να βγουν και να τοποθετηθούν. Αυτό το πράγμα που έχουμε στα χέρια μας είναι ένα έκτρωμα. Και θα πω και κάτι, για να μην το ανοίξουμε, να το αφήσουμε για την Δευτέρα, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, για να μην πω μια ταφόπλακα για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θέλει η περιφέρεια Θεσσαλίας να πουλήσει έξω ως πακέτο εννοώ. Έχω τον 2351 και από χθες δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τον διαβάζω, τον έχω μάθει απ' έξω. Mm-hmm. Πρες μου εσύ, γιατί άκουσα ότι το διάβαζες, βρες μου εσύ στον 2351 που ακριβώς λέει ότι απαγορεύεται η αναρρίχηση για να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα και να στηριχθεί πάνω σε αυτόν τον νόμο. Α, τώρα έχω κλείσει την υπολογιστή τώρα να το διαβάσω και έξω δεν έχω. Εγώ δεν έχω διαβάσει τόσες φορές. Και πιο πολύ το λέω φιλικά. Τη Δευτέρα το πρωί θα σου πω ακριβώς, θα αναλύσω όλα τι θες. Τρόπους που τους έχουμε ψηφίσει και μας εκπροσωπούν και θα πάνε να γνωμοδοτήσουν, το λέω φιλικά να το ακούσουν, ότι δεν αναφέρεται πουθενά στον 2351 ότι απαγορεύεται η αναρρίχηση και θα πάνε να γνωμοδοτήσουν για κάτι που δεν στέκει νομικά κάπου. Δεν γνωμοδοτεί κανένας, αφού έτσι αλλιώς είπαν μπορεί να μην γνωμοδοτήσουν. Αυτό πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι έντιμη συμπεριφορά. Ναι, υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη γνωμοδότηση όμως σημαίνει οκ, συμφωνούμε. Πώς? Η μη γνωμοδότηση σημαίνει κατάφαση. Ναι. Ναι. Πόσο ωραία τα έχουμε κάνει τα πράγματα σε αυτήν. Όχι, έτσι είναι ο νόμος. Τι τόσο ωραία. Φιλικά, η μη γνωμοδότηση είναι κατάφαση. Κάποιους ανθρώπους ότι και δεν είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν και δεν έχει προηγηθεί απόφαση δημοτικού, δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δεν στέκει πουθενά αυτό το προεδρικό διάταγμα. Η μη απόφαση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η μη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σημαίνει ότι συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο με το προεδρικό διάταγμα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε μια ζωή. Κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε στον κόσμο και να πούμε μερικά πράγματα. Και ήρθε η στιγμή. Τη Δευτέρα το πρωί. Να όσο μεγάλο του αξίζει. Απλά ξαναλέω. Αυτό το προεδρικό διάταγμα που έχει βγει και στηρίζεται στον 2351, όποιο πάει στον 2351 δεν θα βρει πουθενά ότι απαγορεύεται η αναρρίχηση. Και στο λέω ξανά, το λέω φιλικά, να το δούνε. Αυτό. Έζησε χαρούλα τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν. Άντε, καλημέρα.